Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλό μεσημέρι και καλωσορίσατε στην Κύπρο και στο ΡΙΚ. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα των ημερών, το μεταναστευτικό. Πώς βλέπετε εσείς όλα αυτά που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στον Εύρο και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι αρκετά επικίνδυνη η κατάσταση. Είμαστε σε μια φάση κατά την οποία όλη η εξέλιξη μυρίζει μπαρούτι στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να μαζέψει αμέσως όλες τις αντιδραστικές, ακροδεξιές, ρατσιστικές φωνές που εμφανίζονται εκεί και δυνάμεις που δρούν. Δεν έχουν καμιά δουλειά στον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί φασίστες που σηκώνουν πανό και δείχνουν τα θύματα των πολέμων, τα θύματα που και οι δικές τους κυβερνήσεις ευθύνονται για τις επεμβάσεις, για τους βομβαρδισμούς στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, παντού, στη Λιβύη κλπ. Που δημιουργούν όλα αυτά τα κύματα των προσφύγων μαζί με τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και την καταπίεση και να δημιουργούν προβλήματα και ουσιαστικά να οδηγούμαστε σε αυτό που ονομάζουμε εντός εισαγωγικών εμείς ασύμμετρες απειλές. Δηλαδή τις πολύπλευρες παρεμβάσεις του ιμπεριαλισμού στην περιοχή μας, οι οποίες δημιουργούν και δίνουν χέρι βοήθειας ουσιαστικά στον Ερντογάν και στην τουρκική πολιτική να πιέζει μέσω αυτού του προσφυγικού ρεύματος, του μεταναστευτικού ρεύματος, την Ελλάδα ενάντια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με προτροπή της ελληνικής κυβέρνησης ή πήγαν από μόνοι τους? Όχι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Ναι. Εδώ η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά έπρεπε να πάρει μέτρα πριν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη Γερμανία, οι ακροδεξιοί, οι φασίστες και να πάνε στον Εύρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί που βρίσκονται τώρα θα πρέπει να ξεκουμπιστούν. Το λέω καθαρά και εξάστερα. Ναι. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ και αυτή θα πρέπει να είναι σύσσωμη η θέση του ελληνικού λαού. Ναι. Δεν είναι εχθρός μας τα θύματα. Τα γυναικόπαιδα. Σαφώς υπάρχει το ανθρωπιστικό κομμάτι. Τους εκμεταλλεύεται η τουρκική εξωτερική πολιτική για να συνεχίσει την επικίνδυνη πολιτική της ενάντια στα σύνορα της Ελλάδας, στα κυριαρχικά δικαιώματα, ενάντια στο Αιγαίο και γενικότερα τους λαούς. Αυτό που έκανε όμως η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τα σύνορα και να μην δεχθεί όλες αυτές τις ροές των μεταναστών ήταν μια σωστή απόφαση και να ζητήσει και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αναλάβει, να επομιστεί όλο αυτό το βάρος. Ακούστε, δηλαδή, κύριε Κουτσούμπα, έτσι. Η πρόταση του ΚΚΕ, που πλέον την εστερνίζονται και άλλες πολιτικές δυνάμεις και ευρύτερα κυρίως ο ελληνικός λαός, είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή, εφόσον η κοινή δήλωση, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, ήταν και ατελέσφορη και οδήγησε σε αυτά τα διέξοδα και στην πραγματικότητα από ό,τι βλέπουμε όλοι μας είναι ανενεργή, θα πρέπει να καταργηθεί εδώ και τώρα και να καταγγελθεί. Θα πρέπει να καταγγελθεί επίσης η συμφωνία του Δουβλίνου που εγκλωβίζει και μάλιστα σε διπλό εγκλωβισμό πρόσφυγες, μετανάστες στα νησιά, στον Εύρω, στην Ελλάδα. Στις χώρες και αυτό το ζήτημα, είναι παραπάνω από ρεαλιστικό σήμερα. Ναι. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη πρόταση, για να το πω και πιο λαϊκά και πιο αναλυτικά εδώ από την εκπομπή σας, είναι ότι θα πρέπει η καταγραφή των προσφύγων, αν είναι πρόσφυγας, των μεταναστών, αν χρειάζονται άσυλο, αν το δικαιούνται, αν θέλουν να πάνε σε κάποιες χώρες προορισμού, να γίνεται στο έδαφος της Τουρκίας. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέσεις με την Τουρκία, μπορεί να παρέμβει και ο ΟΗΕ εδώ με επιτροπές και η τουρκική κυβέρνηση να αναλάβει την καταγραφή, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χορήγησης των χαρτιών που απαιτούνται για άσυλο ή όχι άσυλο για την προώθηση στις χώρες προορισμού και από εκεί να γίνεται, είτε στην Αδριανούπολη είτε οπουδήποτε αλλού. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πιέζονται και κάτι δηλαδή που το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, το κάνει επίτηδες για να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Έχουμε δει ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να πάνε στην κεντρική Ευρώπη, στο Βερολίνο.
λένε οι περισσότεροι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τους πρόσφυγες. Με βάση την άποψη που μου λέτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θέλουν, ουσιαστικά πιέζονται και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και ηθικό και οικονομικό και πολιτικό και τα πάντα για τους ανθρώπους αυτούς αλλά και για τους κατοίκους των χωρών μόνο στις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό που είναι, αυτές που είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Ιταλία, η Μάλτα, αυτές είναι οι συγκεκριμένες χώρες. Άρα εδώ το ζήτημα. Και βεβαίως είναι διαφορετικό θέμα να έχει το 3,8% του πληθυσμού της η Κύπρος, για παράδειγμα, να είναι πρόσφυγες μετανάστες ή στην Ελλάδα να είναι 300, 400, 500 χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες. Και διαφορετικό να υπάρχει ισοκατανομή στις χώρες της Ευρώπης συνολικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο συγκεκριμένα. Για φανταστείτε, για παράδειγμα, 300.000 πρόσφυγες μετανάστες που είναι στην Ελλάδα, στα ελληνικά εδάφη, να μπορούσαν να κατανημηθούν στα 30 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα εκεί είναι η ουσία της διαφωνίας. Άλλο να έχεις 5-10.000 να διαχειριστείς και άλλο να έχεις να διαχειριστείς 300.000, 500.000 και δεν ξέρω κάθε μέρα αυτό το. Και επειδή μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης, θα έπρεπε αυτό το θέμα, επειδή είναι βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεταναστευτικό, θα έπρεπε να είχε ήδη επιληθεί με τον τρόπο που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν όλα τα κράτη δεν είναι ενιαία. Τους πρόσφυγες που τους αναλογούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ενιαία. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της συμφέροντα. Η Γερμανία δουλεύει για τα δικά της οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η Γαλλία το ίδιο. Άλλες χώρες επίσης το ίδιο. Άρα λοιπόν, για να μιλάμε αλληλεγγύη ενιαία που θα εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το είδαμε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια και κυρίως τώρα με την όξυνση του προβλήματος, ούτε πρόκειται να το δούμε. Ναι. Εγώ το λέω ρητά, κατηγορηματικά, ξεκάθαρα και το υπογράφω αυτό. Μάλιστα. Να έρθουμε και στις επαφές που έχετε εδώ στην Κύπρο. Πραγματοποιείτε την επίσκεψη. Είδατε σήμερα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς πάνε οι συναντήσεις σας εδώ στην Κύπρο? Είναι πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Είναι απαραίτητη η ανταλλαγή απόψεων, η αλληλοενημέρωση για την κατάσταση στις δύο χώρες, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπως και ευρύτερα στην περιοχή. Ναι. Γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, επικίνδυνη φάση που έχει να κάνει και με την υπεράσπιση των συμφερόντων των λαών της περιοχής και των συμφερόντων του λαού της κάθε ξεχωριστής χώρας. Και από αυτή τη σκοπιά η έκφραση αλληλεγγύης, η έκφραση της φιλίας, η επαναβεβαίωση σταθερών θέσεων, όπως για παράδειγμα είναι η δίκαιη, βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας ενιαίας Κύπρου. Και όταν λέμε ενιαία, εμείς εννοούμε ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Ναι. Με μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων. Και βεβαίως χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, χωρίς νατοποίηση του νησιού, χωρίς όλα αυτά που, αν θέλετε, και διαχρονικά και σήμερα συνεχίζουν να αποτελούν την αιτία, το κύριο πρόβλημα. Ναι. Επειδή θέσατε το Κυπριακό στην συζήτηση, εσείς έχετε την άποψη, είστε εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, κύριε Κουτσούμπα. Ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς και συζητείτε εδώ στην Κύπρο αυτό, σε σχέση και με τη θέση του ΑΚΕΛ? Ναι, έχω ακούσει μια διαστρέβλωση της θέσης, ίσως όχι σκόπιμη, του ΚΚΕ. Βεβαίως, πέστε μας, ποια είναι ακριβώς η θέση σας? Εμείς εναντιωνόμαστε στις πολιτικές δυνάμεις εκείνες και στις πολιτικές που θεωρούν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που είναι ή ήταν, αν θέλετε, ένας απαραίτητος συμβιβασμός παλιά για να αρχίσει η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, που θεωρούν αυτή τη λύση στην ουσία λύση δύο κρατών. Ναι. Τα λένε δύο συνιστώντα κράτη. Στην ουσία μιλάμε για πραγματική διχοτόμηση. Δηλαδή είμαστε ενάντια στη συνομοσπονδία, είμαστε υπέρ αυτού που σας είπα. Ένα κράτος,
όχι δύο κράτη, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της κυριαρχίας, της ηθαγένειας, της διεθνούς προσωπικότητας. Αυτό είναι εκεί που συζητείτε. Εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Ένα κεντρικό και κράτος νομίζω, με δύο συνιστώντα και κρατήρια. Νομίζω, διαφωνείτε σε αυτό? Πέρα από απαράδεκτες διαφωνίες που γίνονται ή σκοπιμότητες, εκεί πρέπει να σταθούμε. Οι πολιτικές δυνάμεις με υπευθυνότητα και ο κυπριακός λαός, πιστεύω, και ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην ξεχνάμε ότι το κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής του νησιού, γιατί από πολλές δυνάμεις και από τον πολιτικό λόγο σιγά σιγά φεύγει αυτό. Ναι. Άρα θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να δουλέψουμε όλοι, πιστεύω. Ναι, αλλά εάν η λύση που συζητάμε στην Κύπρο είναι αυτή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα υπάρχουν δύο συνιστώντα κρατήδια και ένα κεντρικό κράτος. Με αυτά που είπατε, με την κυριαρχία, την ηθαγένεια, σε αυτό διαφωνείτε? Επιμένω σε αυτό που μιλάτε, σας είπα, για ενιαίο κράτος? Διότι υπάρχουν δυνάμεις που τα δύο συνιστώντα κράτη στο διατάφτα, τι θα γίνει με την κυβέρνηση, τι θα γίνει με τους θεσμούς, τι θα γίνει με την εκτελεστική εξουσία, τι θα γίνει με την ηθαγένεια, τι θα γίνει με το Σύνταγμα, τι θα γίνει με το εδαφικό, τι θα γίνει με το περιουσιακό, τι άλλο, στην ουσία μας μιλάνε για δύο κράτη. Ναι. Κρατήστε αυτό που είναι υπεύθυνη, φιλιρινική, αντιυπεριαλιστική θέση, που είναι θέση που συμβάλλει πραγματικά σε αυτή την λύση που πρεσβεύει και θέλει και ο κυπριακός λαός και ο ελληνικός λαός και η ελληνοκυπριακή κοινότητα και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό το συζητήσατε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ χθες? Με όλα τα κόμματα. Αυτή την θέση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με όλα τα κόμματα και βέβαια το ακούσατε και στις δηλώσεις μου. Μάλιστα. Να έρθουμε και στο θέμα της ενέργειας, γιατί είχαμε αυτό το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα και στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Πώς σχολιάζεται αυτή την κίνηση από την Άγκυρα, κύριε Κουτσούμπα, και πώς πρέπει να το χειριστεί η ελληνική κυβέρνηση? Είναι απαράδεκτη καταρχήν αυτή η συμφωνία, πέρα από το ότι είναι άτυπη. Συμφωνία δεν έχει καμιά νομική ισχύ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρουν και οι ίδιοι και όλοι. Έκανε με μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά δεν έχει την νομιμοποίηση του λαού της Λιβύης ούτε της διεθνούς κοινότητας ουσιαστικά, και βεβαίως στην ουσία αφαιρεί κυριαρχικά δικαιώματα από την ελληνική ΑΟΣ σε όλο το μήκος των συνόρων, κυρίως των νησιών. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά να διαγράφονται σύνορα και εδάφη, κυριαρχικά δικαιώματα από την ΑΟΣ που μπορεί να έχει η Κρήτη, για παράδειγμα, η Ρόδος, η Κάσος, μια είναι σειρά άλλα νησιά. Είναι πάγια θέση της Άγκυρας ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ στα νησιά. Είναι πάγια θέση. Η Άγκυρα και ο κύριος Ερντογάν μονίμως και σταδιακά, δουλεύοντας με συγκεκριμένο σχέδιο, θέλουν να κατοχυρώνουν στην πράξη, όπως κάνουν με την Κυπριακή ΑΟΣ, για παράδειγμα, με τα γεωτρύπανα, να κατοχυρώνουν θεωρούμενα δικαιώματα δικά τους. Στην ουσία δημιουργούν τετελεσμένα, βήμα το βήμα, και μετά έρχονται να τα επιβεβαιώνουν αυτό ή να τα βάζουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτή είναι πάγια τουρκική στρατηγική, και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ επιφυλακτικοί και σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. Είναι γνωστές οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, για παράδειγμα, για αμφισβήτηση 152 νησιών, βραχονησίδων κλπ. Της ελληνικής επικράτειας. Είναι γνωστές οι διπλωματικές κινήσεις που κάνει, αλλά και οι ανοιχτές προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν, που βάζει σε αμφισβήτηση τη συνθήκη της Λοζάνης, άλλες συνθήκες που όρισαν τελεσίδικα τα σύνορα των χωρών της περιοχής, και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση κινείται μεθοδικά, και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε βάζοντας το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και με στρατιωτικά μέσα, δεν είναι το πρόβλημα. Με διαπραγματεύσεις λύνονται τα ζητήματα. Μάλιστα. Αλλά είναι άλλο ζήτημα ο συμβιβασμός που λένε μερικοί, ο οποίος είναι ουσιαστικά ανέντιμος συμβιβασμός όταν παραχωρείς κυριαρχικά δικαιώματα.
Κι άλλο να κάνεις διαπραγμάτευση και συμβιβασμό που ουσιαστικά οδηγεί σε μια λύση σε θάλασσες όπως το Αιγαίο, ναι, ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτό, ναι, αλλά αυτό, ξέρετε, ναι, σήμερα είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε φιλικές χώρες μεταξύ τους, δεν έχουμε λαούς οι οποίοι να έχουν την εξουσία. Είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, να είχαμε στην Ελλάδα εργατική λαϊκή εξουσία πραγματική, σοσιαλισμό, στην Κύπρο το ίδιο, στην Τουρκία το ίδιο, στην Βουλγαρία το ίδιο, και να είχαν σχέσεις αμοιβαίες και να κάνει συμβιβασμούς και να οδηγεί στην εκμετάλλευση. Ναι. Σήμερα αυτός ο συμβιβασμός, που δήθεν θα μας αποτρέψει από ένα θερμό πολεμικό επεισόδιο, όπως λένε ορισμένοι, κατά την άποψή μας είναι ανεγκέφαλοι, είναι ενεργούμενα άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που κάνουν παρεμβάσεις, θα μας οδηγήσει αυτόματα και σταδιακά σε μεγαλύτερη όξυνση. Γιατί η συνεκμετάλλευση, ναι, του ορυκτού πλούτου, των υδραγων ανθράκων κλπ, που υπάρχουν στο Αιγαίο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει καλή την πίστη ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους και σε ισχυρούς παίκτες, και περιφερειακούς και διεθνώς, οι οποίοι συγκρούονται και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την κερδοφορία τους, εντάξει, για τα κέρδη τους, ναι, για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Άρα από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε όλες αυτές τις προτάσεις που σταδιακά προβάλλει η τουρκική εξωτερική πολιτική, την οποία αποδέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αποδέχονται και οι Νατοϊκοί, ναι, και οδηγούμαστε σε μια συνείδηση που λέει να τα δώσουμε κράτος ουσιαστικά όλα. Συγγνώμη, εάν αύριο αποστείλουν ένα σκάφος ερευνητικό για να κάνει έρευνες στα ανοιχτά της Κρήτης, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Γιατί εμείς εδώ στην Κύπρο το ξέρουμε πολύ καλά το πώς παραβιάζουν και την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα ακόμη της Κυπριακής, ναι, Δημοκρατίας. Πριν πάμε, ναι, εκεί, ναι, θα πρέπει να σκεφτούμε τι ενέργειες κάνουμε τώρα ή τι κάναμε πριν φτάσουμε εκεί. Ναι. Διότι ξέρετε κάτι, και στα Ήμια λέγανε μια σημαία βάλανε, τι θέλαμε αυτή τη σημαία. Ναι. Αλλά τα Ήμια οδήγησαν σε συνέχεια σε απαράδεκτες υποχωρήσεις. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Ναι. Η Άρα Τουρκία κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, ναι, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται τη στιγμή που αντιμετωπίζονται. Ναι. Επιλέγονται, υιοθετούνται λάθος συμμαχίες, εμείς τις λέμε λύκοσυμμαχίες, και βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Άρα να βάζεις, για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ, λέτε, το ΝΑΤΟ που θεωρεί επιχειρησιακό χώρο, ναι, όλο το Αιγαίο, να αποτρέψει από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δουλεύουν παρασκηνιακά και όλο το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι για να τραβήξουν ξανά την Τουρκία και να την αποσπάσουν από την αγκαλιά που θεωρούν ότι πάει της Ρωσίας. Λοιπόν, έλεος με αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό, στον κυπριακό λαό, στον τουρκικό λαό, σε όλους τους λαούς της περιοχής τι συμβαίνει και τι πραγματικά γίνεται. Μάλιστα. Και απέναντι σε ποιους θα πρέπει να εναντιωθεί και ποιους να θεωρεί εχθρούς και ποιους να θεωρεί πραγματικά φίλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσούμπα, για την παρουσία σας εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην επίσκεψή σας στην Κύπρο.